Περιβαλλοντικό έγκλημα δίχως τέλος στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, καθώς για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα ασυνείδητοι έριξαν κατσίγαρους κελίματα σε άλλα φρεάτια που καταλήγουν στο βιολογικό καθαρισμό, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην επαναλειτουργία του και τεράστια οικολογική καταστροφή στο περιβάλλον. Την Πέμπτη το βράδυ, σε δεύτερη γραμμή που καταλήγει στο βιολογικό, έπεσαν λίματα, κατσίγαρος, ανάμεικτο, αυτό το εξετάζουμε. Κάποιος λοιπόν, ασυνείδητος ή κάποιοι, συνεχίζουν την παρανομία. Την υποψία του ότι πιθανόν άγνωστοι επιχειρούν να πλήξουν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, ο οποίος παράλληλα σημείωσε ότι αντίστοιχες ενέργειες προηγήθηκαν στο βιολογικό καθαρισμό του Καστελίου. Συνεχίζουν και ρίχνουν μετά από όσα είχαν συμβεί τις προηγούμενες ημέρες. Όταν έχουν ξεκινήσει από το Καστέλι από τις 11 του μήνα και μετά ήρθαν και στο δικό μας εδώ στο Αργαλοχώρι, σημαίνει ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το όφελος. Πιστεύω ότι κάποιοι κύριοι εντός εισαγωγικών έχουν βάλει στόχο να δημιουργήσουν πρόβλημα στους βιολογικούς του Δήμου Μηνώα. Ήδη ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ενημέρωσε τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου με στόχο τη διενέργεια ελέγχων σε όλο τον νομό, ενώ αύριο θα ενημερώσει τον εισαγγελέα Ηρακλείου. Σημαίνει ότι υπάρχει μια συστηματική, αν θέλετε, παραβατικότητα, η οποία δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί στον βαθμό που θα θέλαμε ακόμα. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή δεν δουλεύει βιολογικός, ένα μέρος από τα λίμματα πηγαίνουν στο ρέμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι τόσο μεγάλο το δίκτυο, τόσα πολλά τα φρεάτια. Έχουμε σφραγίσει κάποια που είναι σε απόμερα σημεία, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να σφραγίσουμε όλα τα φρεάτια των αποχετεύσεων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, άγνωστοι έριξαν κατσίγαρους σε χωράφι στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας. Τα μετέφεραν όλα σε ένα διπλανό χωράφι δίπλα στον ποταμό, πιο κοντά στη γιώτρηση. Και έχουν μείνει εκεί. Είναι γήματα από τα αλλεργία. Κατσίγαροι και στερεά υλικά, τα οποία τα βάλαν στο διπλανό χωράφι και τώρα με τις βροχές όλα αυτά θα μπουν στο υδροφόρο σιγά σιγά να κατεβαίνουν κάτω. Σήμερα το πρωί είναι το κλιμάκιό μας εκεί, μετά από ενημέρωση από τον πρόεδρο της κοινότητας του Απεσοκαρίου, και περιμένουμε να γίνει η αυτοψία και να δούμε τι συμβαίνει. Οι εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος, οι οποίες προκάλεσαν την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων, οι οποίοι σημείωσαν ότι το κακό επαναλαμβάνεται. Να τα κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά με σωστό τρόπο. Όχι εις βάρος κοινωνίας. Από εκεί πίνουμε νερό. Δίπλα έχω μία γιώτρηση στα 150 μέτρα. Την πρώτη φορά που αντλούμε τη γιώτρηση αυτή, βγάζει κατσίκαρο. Φυσικά έχει μολυθεί και ο υδροφόρος και τα πάντα έχουν μολυθεί. Και το καταλαβαίνουν. Εγώ απορώ, αυτός ο επιχειρηματίας, παιδιά δεν έχει. Ειλικρινά, δεν σκέφτεται καθόλου τα παιδιά του να πει ότι από το νερό αυτό θα πιούν τα παιδιά μου.